Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι. Είναι άλλη μια εκπομπή μαζί σας και όπως ευχηθήκαμε στο Θεό να μας έχει καλά πάλι να συναντηθούμε, έτσι και έγινε. Ο Κύριος μας έχει καλά. Δόξα τω Θεώ. Ελπίζω και για σας να είστε πάντα καλά και με την πίστη και την ελπίδα στον Αναστάντα Ιησού Χριστό. Σήμερα θα πούμε για μια μεγάλη προσωπικότητα, για έναν άνθρωπο ο οποίος διέδωσε το χριστιανισμό στον πιο δύσκολο κόσμο, στην αρχαία Ελλάδα και όχι μόνο, αλλά κυρίως στα μη Ιουδαϊκά έθνη. Και βέβαια, να το πούμε αυτό, το πιο δύσκολο και σκληρό έθνος από απόψεως του να μπορέσει κανείς να πείσει ήταν το δικό μας, εμείς οι Έλληνες. Διότι εμείς οι Έλληνες ζητούσαμε λογικές αποδείξεις, επιχειρήματα, πιστήρια. Δεν δίναμε τόση μεγάλη σημασία στα θαύματα όπως έδιναν οι Εβραίοι. Εδώ υπήρχε ο διάλογος, υπήρχε ο Σωκράτης, υπήρχε ο Πλάτων, υπήρχαν όλοι αυτοί οι οποίοι θέσπισαν τους νόμους μιας διαλογικής συζητήσεως, μια συζητήσεως που ανταλλάσσει τα επιχειρήματά της από τη μία πλευρά και από την άλλη. Έτσι λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Όμως ο Θεός είχε προνοήσει να υπάρχει ένα εργαλείο, η ελληνική γλώσσα, της οποίας ελληνικής γλώσσας ο Απόστολος Παύλος ήταν μύστης και χειριστής δεινός. Το αποδεικνύουν οι επιστολές του, οι οποίες είναι θαυμάσια αριστουργήματα λόγου, λόγου που όχι μόνο συναγωνίζεται τον αρχαίο λόγο, τον τραγικό, τον ομηρικό λόγο και όλους αυτούς τους δεινούς μαστόρους του λόγου, αλλά τους υπερβαίνει για τον απλούστατο λόγο, διότι έχει μέσα του την υπερβατική έννοια, την έννοια της Αναστάσεως, την έννοια της ζωής μετά θάνατον, με δύναμη, με εξουσία θεϊκή, την οποία του δίνει ο Ιησούς Χριστός, και με θαύματα. Όσο και αν φαίνεται παράξενο, μεν οι Ιουδαίοι επίθοντο από τα θαύματα, οι δε Έλληνες από το λόγο, από τα σημεία, ή μάλλον οι Εβραίοι από το σημεία, οι Έλληνες από το λόγο. Αποδείξεις λοιπόν και βεβαιώσεις τους δίνει ο Απόστολος Παύλος με την γλώσσα αυτή την οποία ομιλεί, η οποία είναι γλώσσα ρήτορος, με επιχειρήματα. Είναι γλώσσα που δηλώνει γνώση της αρχαιότητος, γνώση του ελληνικού κόσμου. Και έτσι, με αυτή τη σαγήνη, του Αγίου Πνεύματος βεβαίως, αλλά και του λόγου, του ελληνικού, ο Απόστολος Παύλος συλλαμβάνει ένα ολόκληρο έθνος. Πολλοί κατήγοροι του Αποστόλου Παύλου λένε ότι ο Απόστολος Παύλος ήταν σιωνιστής. Κάθε άλλο, ο Απόστολος Παύλος δεν ήταν σιωνιστής, διότι σιωνιστής σημαίνει εξουσία των όπλων, σημαίνει εξουσία του χρήματος. Ο Απόστολος Παύλος είχε μόνο ένα ραβδί όταν ήρθε στην Ελλάδα και τα χέρια του για να δουλεύει σαν σκηνοποιός, όπως μας έχει πει ο ίδιος. Επομένως, ο Απόστολος Παύλος μόνο μέσω των νοητικών του δυνάμεων, οι οποίοι ενισχύονται από τον Κύριό μας, από το Θεό, το Άγιο Πνεύμα, το οποίο είχε ο Απόστολος Παύλος και αποδεικνύεται αυτό, μπόρεσε να κερδίσει τη μάχη της ιστορίας. Να μετατρέψει ένα λαό από ειδωλολατρικό και να τον φέρει στην αλήθεια της πίστεως, στην αλήθεια του Ιησού Χριστού. Και μόνο οι Έλληνες φάνησαν τόσο άξιοι, όσο κανείς άλλος λαός, στο να αντιληφθούν την πίστη
αντιληφθούν την αλήθεια της πίστεως, να την οργανώσουν και να την αποστείλουν σε όλη την ανθρωπότητα. Πρωτοπόρος λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, ο πρώτος πρωτεργάτης για τη σωτηρία των εθνών. Είναι εισάξιος των άλλων Αποστόλων και μάλιστα για πολλούς είναι ο πρώτος κορυφαίος των Αποστόλων, ο Απόστολος Παύλος. Ο ένας μετά τον έναν συνήθιζε να λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, δηλαδή μετά τον Χριστό ο Απόστολος Παύλος. Και θα δούμε ότι δεν είναι υπερβολή, αν κοιτάξουμε την πορεία του Αποστόλου Παύλου μέσα στην ιστορία. Έρχεται ο Απόστολος Παύλος και διδάσκει στις συναγωγές στην Αθήνα, στη Βέρεια, στην Κόρινθο, στις εβραϊκές συναγωγές. Όπου τον δέχονται, στέκεται. Σπάνια τον δέχτησαν οι δικοί του, τον επολέμησαν. Όμως άρχισε να ιδρύει τις πρώτες εκκλησίες. Άρχισε να γλυκοχαράζει η ανατολή του χριστιανισμού. Εκείνος λοιπόν είναι βέβαιο ότι θεωρείται ο Απόστολος ο δικός μας. Ο Απόστολος που ευαγγέλισε το Ευαγγέλιο της σωτηρίας και της χάριτος σε εμάς τους Έλληνες. Δεν είναι βέβαια μικρή η συμβολή των άλλων Αποστόλων. Μην ξεχνάμε ότι ο Άγιος Ανδρέας εμαρτύρησε στην Πάτρα. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε πολλούς μάρτυρες των πρώτων Αποστολικών χρόνων εδώ στην Αθήνα. Μην ξεχνάμε τόσα πράγματα που συνέβησαν στη Θεσσαλονίκη με τους πρώτους χριστιανούς. Όλα αυτά σημαίνουν πολλά. Σημαίνουν ότι ελήλυθε η ώρα είναι να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου, όπως είπε και ο Χριστός. Είχε έρθει λοιπόν η ώρα και τώρα πάλι είναι η ώρα να δοξαστεί μέσω μιας νέας ιεραποστολής προς όλο τον κόσμο που διψάει να απορροφήσει σαν σφουγγάρι την Ορθόδοξη Μαρτυρία. Και λέω την Ορθόδοξη Μαρτυρία, αγαπητοί φίλοι, διότι η Ορθοδοξία είναι η μοναδική πλέον αλήθεια σε αυτόν τον κόσμο που τυραννιέται από τα δεινά αυτά. Είδαμε τον ξεπεσμό του παπισμού. Είδαμε τον Πάπα να βρίσκεται μέσα σε ένα κλωβό, να φοβάται μήπως τον λιντσάρουν. Είδαμε τον Πάπα να μιλάει και δήθεν να αποκαθιστά τον Γαλιλαίο. Να ανοητένει δηλαδή, να κάνει σημεία και τέρατα ανοησίας ο Πάπας. Τον είδαμε επίσης να λέει προχθές στη τηλεόραση και να μην τρέπεται ότι ο άνθρωπος κατάγεται από τον πίθηκο. Ότι συνάδουν, λέει, οι δύο από αυτές τις απόψεις, της γενέσεως και του πυθίκου. Πού βλέπουμε μέσα στην Παλαιά Διαθήκη ότι ο άνθρωπος έχει καμιά σχέση με τα ζώα? Ποιος συνδέει τον άνθρωπο με τα ζώα? Ο Δαρβίνος παλιότερα. Και τώρα ο νέος Δαρβίνος, ο εκπεσών αστέρας, μετά τον Άριο, η μεγαλύτερη πτώση στην αίρεση είναι του παπισμού. Ας στρέψουμε όμως τώρα στο θέμα μας, τον Απόστολο Παύλο, για να δούμε με την οθόνη της τηλεοράσεως που διαθέτουμε κάθε άνθρωπος, με το νου δηλαδή και με τη σκέψη, να δούμε τον Απόστολο Παύλο να επιστρέφει πρώτα-πρώτα από διώκτης να γίνεται Απόστολος. Και αυτό είναι ένα θαύμα, μέγιστο θαύμα, το οποίο η δύναμη του Θεού κατάφερε σε έναν άνθρωπο όμως, ο οποίος είχε καλή προαίρεση. Γιατί ο Παύλος, εκτός των άλλων, ήταν καλό προαίρετος, παρόλο που ήταν διώκτης του χριστιανισμού. Ο Απόστολος Παύλος ανήκει στην κατηγορία εκείνων των ανθρώπων που λέει η Αποκάλυψη ότι ήταν θερμός. Ήταν ζηλωτής, το είχε πάρει ζεστά το θέμα του Θεού. Και όπως λέει κάποιος υπερήλικας, φίλος μας, γιατρός, δεν είμαστε φανατικοί, λέει, εμείς οι Ορθόδοξοι. Πιθανόν να θέλει να εννοήσει ότι δεν είμαστε ζηλωτές. Δεν είμαστε λοιπόν ζηλωτές. Και με γλαφυρό τρόπο μιλώντας, αυτός ο άνθρωπος ο οποίος είναι πάνω από 90 ετών, 95 ετών, λέει τις αλήθειες εκείνες, τις παλιές, τις σωστές, ότι σήμερα είμαστε χριστιανοί τζαμπατζίδες. Είμαστε χλιαροί χριστιανοί. Αυτό, αγαπητοί φίλοι, θα πρέπει να μας προβληματίσει. Δεν πρέπει να είμαστε χλιαροί. Πρέπει να είμαστε θερμοί. Διότι τους χλιαρούς ο Κύριος δεν τους θέλει. Τους πετάει, τους απορρίπτει. Θα δούμε λοιπόν πώς μια ιδιοσυγκρασία
θερμή σαν του Αποστόλου Παύλου, δέχεται το μήνυμα του χριστιανισμού. Θα δούμε με λίγα λόγια την επιστροφή του Αποστόλου, την επιστροφή του Αποστόλου στην πραγματική πίστη, στην αλήθεια των πατέρων. Και θα παρατηρήσουμε τώρα εδώ πόσο ο Απόστολος Παύλος, ο Σαύλος όπως ελέγεται, σαν να ζούσε μέσα σε μια φωνική ατμόσφαιρα, εξακολουθούσε να αποπνέει από μέσα του και να εκδηλώνει αισθήματα απειλής και φόνου. Απειλής και φόνου κατά των μαθητών του Κυρίου. Μαθητέ λέγονταν οι χριστιανοί μέχρι εκείνης της εποχής, όταν στην Αντιόχεια βαφτίστηκαν για πρώτη φορά χριστιανοί. Πήραν το όνομα του Χριστού, το οποίο φοβούνται να πάρουν οι διάφοροι αιρετικοί, οι οποίοι ονομάζονται Μορμόνοι ή Αχωβιστές ή Αχωβίτες ή ό,τι θέλετε, αλλά δεν ονομάζονται χριστιανοί. Μέσα λοιπόν σε αυτήν την ατμόσφαιρα της απειλής και του φόνου, προσήλθαν στον αρχιερέα, ο Παύλος πήγε στον αρχιερέα και ζήτησε στις στατικές εξουσιοδοτικές επιστολές για να πάει στη Δαμασκό, στις συναγωγές, με σκοπό αν έβρει κάποιους που ανήκουν στον δρόμο και την αίρεση του Ιησού, είτε άνδρες ήταν είτε γυναίκες, να τους φέρει δεμένους στην Ιερουσαλήμ. Δεν ήταν ο Απόστολος Παύλος ένας τυχαίος άνθρωπος. Άκουσε ότι κινδυνεύει η πίστη του. Άκουσε ότι κάποια αίρεση υπάρχει εκεί κοντά. Ενεργοποιήθηκε λοιπόν. Είπε, το έθεσε σαν θέμα προσωπικής τιμής. Θα τους εξοντώσω, θα τους εξαφανίσω. Δεν θα αφήσω να βεβηλώνουν το όνομα του Θεού. Δεν ήξερε όμως. Δεν ήξερε τι πρόκειται να του συμβεί. Δεν ήξερε ούτε καν τι ήταν ο Ιησούς Χριστός. Κατά κάποιο τρόπο αντιδρούσε ενστικτοδός, μηχανικά. Ήθελε να ξεκαθαρίσει το τοπίο που λέμε. Να δει τι είναι αυτοί οι αιρετικοί, να τους διώξει την πατρίδα του. Σήμερα έχουμε αιρετικούς στην πατρίδα μας και κανένας, ιδίως οι κρατούντες, δεν ενδιαφέρονται, αγαπητοί φίλοι, να κάνουν τίποτα για αυτό το θέμα. Μόνο με ιδιωτική πρωτοβουλία γίνονται κάποια πράγματα, τα οποία βέβαια δεν έχουν την ισχύ νομοθεσίας. Θα μπορούσε το κράτος να νομοθετήσει πάνω στις αιρέσεις και να πει, εφόσον το Σύνταγμά μας απαγορεύει τον προσιλητισμό, γιατί έρχονται ομάδες προσιλητιστικές. Τώρα μας έχουν φέρει καινούριο φρούτο από την Αμερική τους Μορμόνους. Είναι έσχος λοιπόν να μην διαμαρτυρόμεθα έντονα. Λαός και κλήρος, κλήρος και λαός, γι' αυτό το κατάντημα των αιρέσεων. 400 αιρέσεις, αγαπητοί φίλοι, υπάρχουν. 400 αιρέσεις λιμένονται την Ορθοδοξία. Και δεν υπάρχει αυτό το φαινόμενο πουθενά σε καμιά άλλη χώρα του κόσμου. 400 αιρέσεις δεν υπάρχουν σε καμιά άλλη χώρα του κόσμου. Και είναι φυσικό, διότι πρέπει να αλωθεί το κάστρο της Ορθοδοξίας. Αν αλωθεί το κάστρο της Ορθοδοξίας, ανοίγει ο δρόμος ευρύχωρα για την επικράτηση του Αντιχρίστου, των σκοτεινών δυνάμεων. Γι' αυτό και ο πόλεμος εναντίον ημών των Ορθοδόξων. Διότι εδώ υπάρχει η δύναμη, εδώ το κατέχον, εδώ εκείνη η αντίσταση κατά των αρχών του σκότους. Και ο διάβολος ξέρει που χτυπάει. Χτυπάει την Ορθοδοξία, διότι αν καταστρέψει την Ορθοδοξία, του ανοίγεται το πεδίο δράσεως τελείως ελεύθερο. Γι' αυτό ας κρατήσουμε την Ορθοδοξία μέχρι θανάτου. Ορθοδοξία ή θάνατος πρέπει να είναι το έμβλημά μας. Ενώ δε επήγαινε, συνέβη να πλησιάζει ούτως εις την Δαμασκόν και έξαφνα ίστραψε γύρω του από τον ουρανόν φως λαμπρών. Ξαφνικά εκεί που πήγαινε, ένα φως δυνατό μέσα στο μεσημέρι, δυνατότερο από τον ήλιο, τον κυριολεκτικά τον ετύφλωσε όπως θα δούμε πιο κάτω. Και από την εκθαμβωτική λάμψη έπεσε κατά γης. Φανταστείτε τώρα μια λάμψη να ρίξει τον άνθρωπο κατά γης, τι λάμψη είναι αυτή. Και άκουσε φωνή που του έλεγε, «Σαούλ, Σαούλ, γιατί με καταδιώκεις?» Είπε δε ο Σαύλος, «Ποιος είσαι Κύριε ο οποίος καταδιώκω?» Ο δε Κύριος είπε, «Εγώ είμαι ο Ιησούς τον οποίον συν καταδιώκεις. Δεν ξέβρεις ότι όταν καταδιώκεις τους μαθητάς και ακολούθους μου, είναι ως να καταδιώκεις εμέ τον ίδιον?» Βέβαια το αρχαίο κείμενο λέει, «Εγώ είμαι Ιησούς, ον συ διώκεις». Ξέρετε, κάθε λέξη του Ευαγγελίου, αγαπητοί φίλοι,
Κάθε λέξη του Ευαγγελίου, μα κάθε λέξη, έχει μια πολύ μεγάλη και βαρύνουσα σημασία. Εδώ βλέπουμε ότι ο Κύριος λέει, «Εγώ είμαι ο Ιησούς, τον οποίον εσύ διώκεις». Όπως ξέρουμε, ο Κύριος δεν βρισκόταν στη γη. Είναι ήδη στα δεξιά του Πατρός. Είναι αναστημένος, ο αναλυφθής, ο αναστηθής αναλυφθής και καθήμενος εκ δεξιών του Πατρός, ο Ιησούς Χριστός. Και τώρα και πάντοτε και στην αιωνιότητα. Πώς λοιπόν λέει ότι με καταδιώκεις? Απλώς ταυτίζεται με τους χριστιανούς. Ταυτίζεται με εκείνους που τον αγαπούν, όπως έχει υποσχεθεί στο Ευαγγέλιο του στο Ματθαίο. Θα είμαι ένα με όποιον μεταλαμβάνει σώμα και αίμα και με έχει μέσα στην ψυχή του, μέσα στην καρδιά του. Άρα λοιπόν, το σώμα του Χριστού είναι η Εκκλησία μας. Είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία. Αυτό είναι το σώμα του. Αυτή είναι η ύπαρξη του Χριστού στον κόσμο. Η Εκκλησία. Καταδιώκεις τους ακολούθους μου δηλαδή. Κι όμως δεν λέει καταδιώκεις τους μαθητές μου, λέει καταδιώκεις εμένα τον ίδιο. Ο Παύλος, καταλαβαίνετε, βρίσκεται σε μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Αλλά σήκω και έμβα εις την πόλη. Θα σου λεχθεί εκεί τι πρέπει να κάνεις. Σήκω και μπες μέσα στην πόλη. Εκεί θα σου λεχθεί. Δεν θα σου πω, κάποιος θα σου πει. Και ο μεν Σαύλος και τους λόγους της φωνής έκουσε και το πρόσωπο του Αναστάντος Κυρίου είδε. Και τα δύο τα είδε ο Παύλος. Αλλά οι άνδρες που τον εσυνόδευαν και στέκονταν εκεί με ανοιχτό το στόμα και άφωνοι, άκουαν τη βουή και τον ήχο της φωνής χωρίς να ξεχωρίζουν λέξεις. Και δεν έβλεπαν και κανέναν. Η παρουσία του Χριστού έγινε μόνο στον Παύλο. Γιατί τότε υπήρχε σοβαρός λόγος να γίνουν τα πράγματα έτσι. Ο Θεός ενεργεί πάντοτε με την υπέρτατη σοφία του. Δεν υπήρχε λόγος να τον δουν οι άλλοι, γιατί αν τον έβλεπαν οι άλλοι, αγαπητοί φίλοι, και δεν τον ακολουθούσαν, θα είχαν μεγαλύτερη τιμωρία. Γι' αυτό και ο Κύριος δεν κάνει θαύματα πού? Εκεί που δεν υπάρχει πίστης. Γιατί εάν κάνει θαύματα εκεί και αρνηθούν το θαύμα, τότε η κόλασή τους είναι μεγαλύτερη και η απιστία τους είναι ασυγχώρητη. Από αγάπη λοιπόν και φιλανθρωπία, ο Κύριος ξέρει που κάνει τα θαύματα και γιατί τα κάνει τα θαύματα. Και ενώ ήταν όλοι μαζί, μόνο ο Παύλος είδε το φως και άκουσε τη φωνή. Και σε άλλο σημείο θα μας πει ότι είδε το Χριστό. Αλλά με εκείνο τον τρόπο που δεν μπορεί να περιγραφεί πλέον. Δεν ξέρουμε αν είδε τη μορφή του Κυρίου. Πολύ πιθανό να την είδε βέβαια τη μορφή του Κυρίου. Αλλά διότι ο Κύριος υπάρχει και σαν θεάνθρωπος και θα υπάρχει πάντοτε και σαν άνθρωπος και σαν Θεός, με το σώμα του, το αναστημένο του σώμα, έτσι θα αξιωθούν να τον δουν όσοι τον έχουν αγαπήσει από εδώ από τη γη και όσοι έχουν ακολουθήσει το Θείο Λόγο του. Είπε ο Απόστολος Παύλος σε απολογητικά σε δικαστήριο που του έκαναν, δύο και τρεις φορές το είπε και το επανέλαβε. Εγώ ήμουν αδιώκτης του χριστιανισμού, αλλά είδα τον ίδιο τον Κύριο. Και άκουσα πράγματα τα οποία αυτοί οι ανθρώποι δεν είναι δυνατόν να ακούσει. Εδώ το αυτοί του ανθρώπου, αγαπητοί φίλοι, στη γη ακούει ορισμένους χιλιόκυκλους. Από 5 χιλιόκυκλους μέχρι 15.000. Ας πούμε τώρα, δεν είμαστε και ειδικοί σε αυτά τα θέματα. Εν πάση περιπτώσει. Τους άλλους ήχους δεν τους ακούει. Τους ακούνε οι σκύλοι, τους ακούνε οι νυχτερίδες κλπ. Είναι υπέρηχοι λεγόμενοι. Φανταστείτε τώρα, εδώ στις γήινες πραγματικότητες και δεν ακούμε ήχους, φανταστείτε να μπορέσει ο Απόστολος Παύλος να ακούσει ήχους, οι οποίοι είναι χιλιάδες φορές πιο βαθύ, πιο ψηλοί από τους υπέρηχους, σε άλλο κόσμο, σε άλλο φάσμα, σε άλλες ενέργειες. Να λοιπόν, γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν μπορώ να σας μεταφέρω αυτό το λόγο που άκουσα, τον αγγελικό λόγο, το θεϊκό λόγο που άκουσα, όταν ανέβηκα στον τρίτο ουρανό. Και περιγράφει τρεις ουρανούς ο Απόστολος Παύλος. Όχι με την έννοια των ουρανών που περιγράφουμε εμείς σαν επιστήμη στη γη, αλλά τους περιγράφει, όπως λένε και οι πατέρες της Εκκλησίας, τρεις ουρανούς. Έναν ουρανό που είναι ο χαμηλός ουρανός μέχρι τα σύννεφα, εκεί που μπορεί να γίνουν τα γεωλογικά, ας πούμε, φαινόμενα. Ο δεύτερος ουρανός, ο οποίος φτάνει μέχρι τα άστρα, ο έναστρος ουρανός, θα λέγαμε εμείς ο συμπαντικός ουρανός,
δηλαδή το διάστημα, το κοσμικό διάστημα, το οποίο δεν είναι ατελείωτο, έχει ένα τέλος, είναι πεπερασμένο, είναι ένα κάτι που τελειώνει. Και είναι ευνόητο, διότι δεν υπάρχει υλικός κόσμος που να μην τελειώνει κάποτε. Είναι πεπερασμένος ο κόσμος αυτός. Όμως μετά τον πεπερασμένο κόσμο αρχίζει ο τρίτος ουρανός, ο θρόνος του Θεού, εκείνος ο ουρανός, ο οποίος δεν είναι υλικός ουρανός, αλλά είναι ουρανός άειλος, υπερβατικός και ως εκ τούτου ασύλληπτος από τη διάνοια τη δική μας. Αυτό τον ουρανό λοιπόν επισκέφτηκε ο Απόστολος Παύλος και δεν ξέρει πώς. Με το σώμα του, δίχως το σώμα του. Και αυτό συνταυτίζεται λιγάκι, αν θυμηθούμε εκεί, με την Αποκάλυψη, που λέει ότι βρέθηκα σε έκσταση και άγγελος με πήρε και άνοιξε μια πόρτα στον ουρανό και μπήκα κοντά στο θρόνο του Θεού. Δηλαδή, μόνο με μεσολάβηση αγγέλου, επέμβαση θεϊκής δυνάμεως, μπορεί ο άνθρωπος εν πνεύματι ίσως, αλλά και εν σώματι, δεν το ξέρουμε, διότι ξέρουμε ότι δύο τουλάχιστον άνθρωποι, όπως είναι ο Ενόχ και ο Ηλίας, εν σώματι μετέστησαν στον ουρανό. Εν σώματι. Δεν είναι λοιπόν απίθανο και ο Απόστολος Παύλος να μεταφέρθηκε εν ρηπή οφθαλμού με το σώμα του στον ουρανό. Όμως ο ίδιος δεν είχε ιδία αντίληψη, γι' αυτό δεν είναι κατηγορηματικός και λέει: δεν ξέρω αν ήμουν με το σώμα μου ή αν δεν ήμουν με το σώμα μου εκεί. Πάντως άκουσα πράγματα που δεν ακούγονται, δεν είναι δυνατόν να ακουστούν από αυτοί οι ανθρώπου και είδα πράγματα τα οποία δεν είναι δυνατόν να γίνουν ορατά μέσω της οράσεως της ανθρώπινης, με το μάτι το ανθρώπινο. Αυτά μας λέει ο Απόστολος Παύλος για αυτή του τη μεγάλη εμπειρία. Την οδυνηρή εμπειρία, γιατί θα δούμε πόσο οδυνηρή ήταν, αφού τυφλώθηκε για 3 μέρες, έμεινε τυφλός. Εγώ είμαι ο Ιησούς τον οποίο εσύ καταδιώκεις. Δεν ξέβρισε ότι όταν καταδιώκεις τους μαθητάς και ακολούθους μου είναι ως να καταδιώκεις με τον ίδιον. Έλα, σήκω και έμβα εις την πόλη και θα σου λεχθεί εκεί τι πρέπει να κάνεις. Και ο μεν Σαύλος και τους λόγους της φωνής ήκουσε και το πρόσωπο του αναστάντος Κυρίου είδε. Οι άνδρες όμως που τον συνόδευαν εστέκονται με ανοιχτόν το στόμα και άφωνοι, οίκον μεν την βοήν και τον ήχον της φωνής χωρίς να ξεχωρίζουν λέξεις, αλλά δεν έβλεπαν κανέναν. Εσηκώθη ο Σαύλος από το έδαφος που είχε προλίγου πέσει και έτι δεν ήσαν, συγγνώμη, και έτι δε ήσαν ανοιχτά τα μάτια του, δεν έβλεπε κανένα. Τον οδήγουν ως εκ τούτου από το χέρι και τον έμβασαν εις την Δαμασκόν και παρέμεινε επί 3 ημέρες τυφλός, χωρίς να βλέπει διόλου και δεν έφαγε ούτε ήπιε για τα ημέρες αυτάς τίποτε. Είναι οι μέρες της μετανοίας. Εκεί κατάλαβε με οδυνηρό τρόπο ο Απόστολος Παύλος ότι είχε μπροστά του να κάνει με Θεό, με τη θεϊκή δύναμη. Το αντελήφθη στο ίδιο του το πετσί. Πώς το αντελήφθη? Τυφλώθηκε. Έχασε το γήινο του μάτι. Τη στιγμή που είδε τα επουράνια, είχε χάσει τα επιγεία. Δεν είναι δυνατόν να βλέπουμε και εδώ και εκεί. Το μάτι λοιπόν που ανέβηκε στον ουρανό και είδε τις ουράνιες καταστάσεις, ήταν τυφλό για τη γη. Αυτή η τύφλωση του Αποστόλου Παύλου τον ταπείνωσε υπερβολικά. Αυτόν τον διώκτη, τον μαστιγωτή των χριστιανών, τον φωνέα των χριστιανών. Τον εταπεινώνει, τον ρίχνει κάτω, τον ρίχνει στο έδαφος. Τον κάνει ένα με τη γη, ένα με το χώμα. Τον αναβαφτίζει όμως η δύναμη του Θεού. 3 μέρες νηστεύει. Η μετάνοια συνοδεύεται με νηστεία. Δεν έχει όρεξη να φάει ο Απόστολος Παύλος. Έχει τόσο πολύ συγκλονιστεί η ψυχή του που το φαΐ για αυτόν δεν υπάρχει. Ούτε και το νερό. 3 μέρες δεν τρώει και δεν πίνει τίποτε. 3 μέρες βρίσκεται σε νηστεία ο Απόστολος Παύλος. Αλλά αυτές τις 3 μέρες βρίσκεται και σε προσευχή και σε κλάμα και περιμένει, θυμάται τη φωνή που του είπε πήγαινε στην πόλη και εκεί θα σου λεχθεί τι θα κάνεις. Ο Απόστολος Παύλος τώρα περιμένει να του λεχθεί τι θα κάνει.
Επερίμενε λοιπόν επί τρεις ημέρας τυφλός, χωρίς να βλέπει διόλου, και δεν έφαγε ούτε ήπιε τίποτε κατά τα ημέρας αυτάς. Υπήρχε δε στη Δαμασκό κάποιος μαθητής που ελέγεται Ανανίας, χριστιανός εννοεί βέβαια, για να λέει μαθητής. Και είπε προς αυτόν ο Κύριος διοράματος, Ανανία, αυτός είπε, Ιδού, είμαι εδώ, Κύριε, έτοιμος να εκτελέσω τας διαταγάς σου. Ο Κύριος δε είπε προς αυτόν, σήκω και πήγαινε στην Στενοπόν που λέγεται Ευθεία, και ζήτησε εις την οικίαν του Ιούδα κάποιον που ονομάζεται Σαύλος. Και κατάγεται από την Ταρσόν. Εδιαθέσεις του ανθρώπου αυτού είναι ευλαβείς, διότι ιδού κατά τη στιγμή αυτή προσεύχεται. Ο Παύλος τρεις μέρες βρίσκεται σε προσευχή. Τι ζητάει από το Θεό? Ζητάει να αποκατασταθούν τα μάτια του. Υπόσχεται στο Θεό ότι από εδώ και στο εξής θα τον υπηρετήσει τυφλά. Καταλαβαίνει αυτομάτως ότι αυτός που τον είδε, ο Ιησούς Χριστός είναι Θεός. Το καταλαβαίνει, το ζει εκείνη τη στιγμή, διότι το είδε. Σε άλλο Ευαγγέλιο έχουμε τη ρίση του Κυρίου, σε άλλο Ευαγγέλιο, σε άλλη περικοπή μας λέει ο Απόστολος Παύλος ότι του είπε ο Χριστός επίσης είναι σκληρόν εις κέντρα λακτίζειν, είναι πολύ σκληρό να χτυπάς κλωτσές, λάκτισμα είναι η κλωτσά, να χτυπάς κλωτσές σε κέντρα, σε καρφιά δηλαδή. Κέντρο είναι το καρφί. Δηλαδή, το να τα βάζεις με μένα, ναι, του είπε ο Χριστός, είναι σαν να ρίχνεις κλωτσές πάνω σε καρφιά. Θα σπάσεις τα πόδια σου. Θα αματωθείς, θα ακροτηριαστείς. Του έδωσε λοιπόν με αυτόν τον οδυνηρό τρόπο να καταλάβει. Αλλά ας επανέλθουμε εδώ σε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος λέγεται Ανανίας και ο οποίος ακούει τη φωνή του Χριστού να του λέει ότι η Ανανία πήγαινε, γιατί αυτός ο άνθρωπος έχει άλλες διαθέσεις τώρα, και προσεύχεται. Και είδεν εις όραμα που του παρουσίασα εγώ άνθρωπον ονομαζόμενον Ανανία. Δηλαδή σε έχει δει εσένα πριν να πας, ο οποίος εμβήκε στο δωμάτιό του και έθεσε επ' αυτού τη χείρα, δια να τον θεραπεύσει από την τύφλωση και δυνηθεί ούτω να ξαναειδεί. Το είχε δει ο Απόστολος Παύλος δηλαδή αυτό το περιστατικό, ότι θα έρθει κάποιος και θα τον θεραπεύσει, θα του βάλει τα χέρια πάνω στα μάτια για να του φύγει η τύφλωση. Το είχε δει στο όραμά του. Και όταν λοιπόν πήγε ο Ανανίας και του είπε ότι εγώ είμαι ο Ανανίας που με στέλνει ο Θεός για να σε βοηθήσω, ήδη τον επερίμενε ο Απόστολος Παύλος. Όμως θα δούμε ότι ο Ανανίας είχε κάποιους ενδιασμούς. Ήξερε για το πρόσωπο αυτό, ήταν περιβόητος ο Παύλος σαν διώκτης και όλοι οι χριστιανοί ξέρανε και τον περιμένανε σαν το λύκο που έρχεται να αποσπάσει τα πρόβατα και να τα κατασπαράξει. Τον περιμένανε τον Απόστολο Παύλο. Ήταν προετοιμασμένοι, ήταν σεσημασμένος κακοποιός κατά των μαθητών του Χριστού, των χριστιανών, ο Απόστολος Παύλος. Απεκρίθη ο Ανανίας. Να δούμε τώρα τι λέει ο Ανανίας. Ο Ανανίας τώρα, όπως οι παλιοί προφήτες που είχαν κάποιες αντιρρήσεις, όχι βέβαια μεγάλες, αλλά κύριε, κάποιους δισταγμούς λέγανε τον πόνο τους, επικοινωνήσαμε με τον Θεό, έτσι και αυτός παίρνει θάρρος ο Ανανίας και λέει, Κύριε, έχω ακούσει από πολλούς ανθρώπους γι' αυτόν ότι έχει κάνει πολλά κακά στην Ιερουσαλήμ και στους αγιασμένους από τη χάρη σου και αφιερωμένους εσένα πιστούς. Ήταν λοιπόν γνωστός και περιβόητος ο Παύλος σαν ένας λίσταρχος εναντίον των χριστιανών, σαν ένας διώκτης του χριστιανισμού. Και εδώ που ήλθε έχει εξουσία από τους αρχιερείς να θέσει όλους όσοι επικαλούνται ευλαβώς και μεταπίστεως το όνομά σου, να τους δέσει. Ήλθε με την εξουσία να τους συλλάβει δηλαδή, να τους αποσπάσει, να τους πάρει και δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τύχη τους. Είπε δε προς αυτόν ο Κύριος, πήγαινε χωρίς κανένα φόβο ή δισταγμό. Είναι δυνατόν να σου λέω εγώ να πας, λέει ο Κύριος, και εσύ να λες, μα ξέρεις μήπως έτσι κι αλλιώς. Ξέρω εγώ οπωσδήποτε, λέει ο Κύριος ο Θεός, τι σας λέω και τι σας διατάζω και είναι για το καλό σας πάντοτε. Μην έχετε λοιπόν δισταγμούς όταν ακούτε εμένα, είναι σαν να μας λέει ο Κύριος. Πήγαινε χωρίς κανένα φόβο ή δισταγμό, διότι ούτως είναι όργανο δικό μου και εκλεκτό μάλιστα. Αλλού ο Απόστολος Παύλος λέει ότι όταν έκανε ο Θεός σκεύος εκλογής του, τον διάλεξε δηλαδή, σαν όπως διαλέγουμε
Όπως ένας άνθρωπος διαλέβει κάποια σκεύη που του κάνουν για τη χρήση που θέλει, έτσι κατά τον ίδιο τρόπο ο Θεός επέλεξε τον Απόστολο Παύλο σαν σκεύος εκλογής του για να κάνει το έργο αυτό, δηλαδή να διαδώσει το χριστιανισμό σε όλη την ανθρωπότητα. Διότι αν διαδίδεται στους Έλληνες ο χριστιανισμός, ήταν σίγουρο ότι μέσω της ελληνικής γλώσσας, την οποία πρέπει να φανταστούμε, αγαπητοί φίλοι, την ελληνική γλώσσα της εποχής, όπως την αγγλική σήμερα ή όπως το γαλλική πριν από 50-100 χρόνια. Δηλαδή, ήταν μια διεθνής γλώσσα ή διεθνής ή παριθμόν ένα διεθνής γλώσσα. Όλοι οι μορφωμένοι της εποχής, εκτός από την τοπική τους, τη δική τους γλώσσα, μιλούσαν και τη γλώσσα την ελληνική. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε και ότι ο Απόστολος Παύλος θα μιλήσει στους Έλληνες τη γλώσσα τους, την ελληνική γλώσσα, την οποία είτε δι' Αγίου Πνεύματος, είτε όπως αλλιώς, είτε εκ μαθήσεως, αλλά είναι πολύ πιθανόν οι γνώσεις του στην ελληνική γλώσσα να ήταν κάποιες στοιχειώδεις, αλλά το Άγιο Πνεύμα τον εφώτισε να λέει τα υπέροχα λόγια που γράφτηκαν στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, οι οποίες είναι τα συγκλονιστικότερα μνημεία της γλώσσης, της αρχαίας ελληνικής γλώσσης, αλλά και είναι Ευαγγέλιο, αφού υπάρχει μέσα στην Καινή Διαθήκη, είναι Ευαγγέλιο επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Γι' αυτό και κάθε φορά στην Εκκλησία μας διαβάζεται μια περικοπή του Αποστόλου Παύλου και μετά διαβάζεται το Ευαγγέλιο των τεσσάρων Ευαγγελιστών, αλλά οπωσδήποτε διαβάζεται κάθε φορά και το Αποστολικό Ανάγνωσμα. Έχει καθιερώσει η Εκκλησία μας λοιπόν να αναγιγνώσκεται ο Απόστολος Παύλος κάθε φορά μαζί με το Ευαγγέλιο. Είναι ισόκερος δηλαδή το Ευαγγέλιο, ισόκυρος. Έχει το ίδιο κύρος και την ίδια δύναμη με το Ευαγγέλιο, αφού και αυτό Ευαγγέλιο κατά κάποιο τρόπο μπορεί να θεωρηθεί. Είναι μέσα στην Αγία Γραφή. Όπως τώρα που διαβάζουμε από τις πράξεις των Αποστόλων, από το κεφάλαιο Θ, που διαβάζουμε τη μεταστροφή του Αποστόλου Παύλου. Και αν μας πάρει ώρα, αγαπητοί φίλοι, θα διαβάσουμε και λίγο να δούμε ένα άλλο μεγάλο έτσι συγκλονιστικό ντοκουμέντο από τον Απόστολο Παύλο όταν μιλάει στους πολιτισμένους στην Αθήνα, στους φιλοσόφους, στους ανθρώπους της αγοράς. Εκεί συνδιαλέγονται, εκεί ήταν τα λαϊκά πανεπιστήμια, ήταν κοντά στην αγορά, στην Πνίκα, στον Άριο Πάγο και κάτω στη Ρωμαϊκή αγορά που έχουμε τώρα, και γύρω από την Ακρόπολη μαζεύονταν οι Αθηναίοι και κάναν πηγαδάκια, θα τα λέγαμε σήμερα, μικρές βουλές όπου συνεσκέπτονται, όπου ακουγόταν οι μεγάλοι ρήτορες, ο Σωκράτης, ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης και πολλοί άλλοι δίδαξαν εκεί, στα πηγαδάκια, στα πεζοδρόμια, στις σχολές τους. Βεβαίως, μη φανταστούμε μια Αθήνα όπως είναι σήμερα, που είναι η ζούγκλα, αλλά μια Αθήνα με λιγότερους, πολύ λιγότερους ανθρώπους, με πολύ λιγότερα σπίτια, με γαλάζιο, γαλανό ουρανό, με ένα κλίμα το καλύτερο της Ελλάδος, το κλίνον άστι όπως έλεγαν οι αρχαίοι, και πραγματικά έχει πάρα πολύ ωραίο κλίμα η Αθήνα, ασχέτως από τις επιδρομές των βαρβαρικών ημών, των συγχρόνων βαρβάρων. Εν πάση περιπτώσει, εκεί μαζευόντουσαν και ακούγανε κηρύγματα διαφόρων και γινόντουσαν οι σχολές, οι διάφορες σχολές. Ο Δήμος λοιπόν σέβονταν αυτά τα λαϊκά πανεπιστήμια και οι ίδιοι Αθηναίοι ήταν το χόμπι τους, ήταν η διασκέδασή τους, ήταν η εκπαίδευσή τους να κάθονται και να ασχολούνται με τον λόγο. Διότι είχαν καιρό να ασχοληθούν, ήταν άνθρωποι φιλοπεριέργοι, με την καλή έννοια, αλλά και άνθρωποι υψηπετείς, διανοούμενοι, διανοητικά οι μεγαλύτεροι, διανοούμενοι της ανθρωπότητος, βγήκαν εκείνη την εποχή στην αρχαία Ελλάδα. Σε αυτή την ελίτ των διανοουμένων της ανθρωπότητος, πήγε ο Απόστολος Παύλος. Ας δούμε όμως πρώτα τη μεταστροφή του Απόστολου Παύλου και μετά θα περάσουμε σε αυτό το κομμάτι. Πήγαινε λοιπόν να τον συναντήσεις με πεποίθηση ότι δεν θα συναντήσεις άρνηση απροθυμία εις αυτόν, διότι εγώ ίδιος θα μεταστρέψω τον Σταύλον και θα του δείξω τι από τούδε και στο εξής πρέπει να πάθει δια το όνομά μου αυτός που έως χθες με κατεδίωκε. Εδώ τώρα για να δώσει θάρρος στον Ανανία, παίρνει και λίγο το μέρος των επικριτών του Παύλου.
σαν να του λέει: Θα του δείξω εγώ τι θα πάθει. Μη φοβάσαι, Ανανία, θα τον εσυγυρίσω εγώ. Όμως δεν είναι αυτό το νόημα. Το νόημα είναι ότι θα τον έχει σε μεγάλη περιοπή τον Απόστολο Παύλο ο Θεός, ο Κύριος. Θα τον εσώσει από χιλιάδες κινδύνους, θα τον εφέρει μπροστά σε ηγεμόνες να μαρτυρήσει για τον χριστιανισμό και σιγά σιγά θα είναι το φύραμα ο Απόστολος Παύλος που θα ζυμωθεί η ζύμη των πρώτων χριστιανών. Μέγας Άγιος λοιπόν της Εκκλησίας μας ο Απόστολος Παύλος, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, διότι τα έδωσε όλα ψυχήτα και σώματι με τέτοιο ζήλο, κορυφαίο ζήλο που δεν συναντιέται εύκολα σε άλλους αποστολικούς χρόνους. Είναι λίγα τα παραδείγματα του Αποστόλου Παύλου, να τα δώσει όλα για τον Κύριο. Δεν κρατούσε τίποτα για τον εαυτό του. Όλα για τον Ιησού Χριστό, τον Εσταυρωμένο και Αναστάντα, αυτόν που είδε στη Δαμασκό και τον εσφράγισε κυριολεκτικά, του σφράγισε την ψυχή εκείνη την ημέρα. Επήγε λοιπόν ο Ανανίας και μπήκε στο σπίτι όπου έμενε ο Σαύλος και αφού έθεσε επ' αυτού τα σχήρας είπε «Σαούλ αδελφέ». Παύλος είναι το... Σαούλ είναι το εβραϊκό το όνομα, Σαύλο Σαούλ, και το ελληνικό το όνομα και το ρωμαϊκό είναι Παύλος. Δηλαδή αλλάζει το πρώτο ψηφίο. Λοιπόν, «Σαούλ αδελφέ, με έστειλε ο Κύριος που σου ενεφανίστη εις των δρόμων επί το οποίο βάδιζες για να έλθεις εδώ και με έστειλε για να αποκτήσεις πάλιν το φως σου και να γεμίσει το εσωτερικό σου με πνεύμα Άγιον». Βλέπουμε λοιπόν αμέσως πως με αγάπη τον υποδέχεται, αφού βέβαια ο Θεός τον εσυναίσθησε, έφυγαν όλοι οι ενδιασμοί από τον Ανανία και εκεί που τον έτρεμε στην αρχή και τον θεωρούσε λύκο, τώρα πηγαίνει και του λέει «Αδελφέ». Αυτό είναι, αγαπητοί φίλοι, ένα υψηλό δίδαγμα. Μπορεί να είμαστε όλοι αμαρτωλοί. Μπορεί κάποιοι άνθρωποι να ήταν χτες εκτός χριστιανισμού. Από τη στιγμή όμως που θα μπουν και αυτοί στην Εκκλησία και θα γίνουν Χριστό αδελφοί, θα πρέπει να τους δείχνουμε την αγάπη του εν Χριστώ αδελφού και να μην έχουμε ενδιασμούς τι κάνανε χτες. Εχτές ήταν αυτό που ήταν χτες. Σήμερα όμως έγιναν αυτό που είναι σήμερα. Το σήμερα λοιπόν μετράει και όχι το χτες. Το μεγαλύτερο θαύμα των αιώνων είναι η μετάνοια. Είναι ασύλληπτο για τους ανθρώπους, τους απίστους, η μετάνοια. Μα σου λέει αυτός, έχει παρελθόν τέτοιο, οι άνθρωποι κρατούν ποινικό μητρώο. Ο Θεός όμως δεν κρατάει ποινικό μητρώο. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος μετανοεί, ο Θεός παίρνει ένα σφουγγάρι και εξαφανίζει τελείως όλες του τις αμαρτίες. Δεν κρατάει στοιχεία ποινικού μητρώου. Δεν είναι Σέγγεν ο Θεός που θα έχει τους σουφακέλους που δυστυχώς προς τα εκεί βαδίζουμε διότι αδρανούμε, αγαπητοί φίλοι, και το λέμε πάρα πολλές φορές αυτό, είμαστε αδρανείς σαν χριστιανοί, δεν αγαπάμε ούτε την πατρίδα μας ούτε το Θεό, διότι αν αγαπούσαμε την Ορθοδοξία και την πατρίδα μας θα είχαμε βγει από τα ρούχα μας με αυτά που συμβαίνουν σήμερα στην πατρίδα μας και θα είχαμε βγει στους δρόμους. Και αν βγούμε 500.000 άνθρωποι έξω από τη Βουλή και διαμαρτυρηθούμε για αυτά που συμβαίνουν, θα αναδιπλωθούν οι δυνάμεις αυτές. Και ή θα φύγουν και θα έρθουν άλλοι με νου και γνώση του τι σημαίνει λαός, ή θα αναγκάσουν και τους πάτρονές τους να ανατρέψουν και να αναδιπλωθούν. Διότι δεν είναι δυνατόν σε μια ορθόδοξη χώρα σήμερα να μας μιλάνε για ηλεκτρονική παρακολούθηση μέσω των ταυτοτήτων και του 666. Γεννηθήκαμε ελεύθεροι και την ελευθερία αυτή θα την κρατήσουμε και δεν την προδίδουμε. Αγαπούμε την Ορθοδοξία και δεν θα την προδώσουμε ποτέ. Αυτό το μήνυμα να πάει και στους κρατούντες και να το καταλάβουν βαθιά μέσα τους ότι υπάρχει, δεν μπορεί να ξεριζωθεί από αυτόν τον λαό αυτό το συνέστημα της αγάπης που έχει για την πίστη του και την παράδοσή του. Για τους πατέρες του, για τους αγώνες που έχουν γίνει. Βρίσκονται βαθιά και μακριά ανοιχτωμένοι εκείνοι που πιστεύουν ότι ο ελληνικός λαός δεν έχει μέσα του στην καρδιά του ριζωμένο το Χριστό. Και δεν μπορούν αυτοί να το σβήσουν το Χριστό. Γιατί ο Χριστός δεν είναι κάτι που τον γράφουμε στο μαύρο πίνακα με κυμολία και πάει ένας με ένα σφουγγάρι και τον σβήνει. Ο Χριστός είναι, έχει ρίζες μέσα στα δάκρυα και μέσα στο αίμα και μέσα στα βράχια και μέσα στα ματωμένα χώματα αυτής της πατρίδος. Και δεν ξεριζώνεται. Αν ξεριζωθεί ο Χριστός, τότε
σημαίνει ότι ξεριζώθηκαν τα πάντα. Θα βγει και σάρκα μαζί με τον Χριστό. Δεν μπορεί ο Χριστός να βγει από την ορθόδοξη ψυχή. Και αυτό να το έχουν υπόψη τους οι κρατούντες, ότι αυτός ο λαός, έστω και αν υφίσταται τα τελευταία 50 χρόνια αυτό το βομβαρδισμό της πιέσεως, αυτόν τον σατανικό εκμαυλισμό εκ μέρους των μέσων ενημέρωσης και όλων αυτών των εχθρών της πίστεως, αθέων και συκοφαντών του χριστιανισμού, εντούτοις μέσα η ψύχα του μυαλού του και το αίμα της καρδιάς του είναι διαποτισμένο από την παράδοσή του, από την ορθοδοξία του και από τον Χριστό, τον οποίον δεν τον αλλάζει, δεν τον απαρνείται, δεν τον απαρνείται τον Χριστό ο Έλληνας. Διότι ξέρει νοήμων όν και ίσως ο πιο νοήμων από τους άλλους λαούς παραμένει μέσα στα χρωματοσώματά του και μέσα στα κύτταρά του, δεν απαρνείται ποτέ τα πατροπαράδοτά του. Διότι ξέρει βαθιά μέσα του, είναι πεπισμένος ότι μέσω του Ιησού Χριστού θα είναι η σωτηρία του. Γι' αυτό αέρα δέρνουν εκείνοι οι οποίοι προσπαθούν να αποσπάσουν από την ελληνική ψυχή τον Χριστό, τον Ιησού Χριστό. Και είναι χιλιάδες, δεκάδες, εκατομμύρια αυτοί. Αν όχι εκατομμύρια, χιλιάδες, πολλές οι κόρακες της απιστίας σήμερα στα μέσα ενημέρωσης, εφημερίδες, στα ραδιόφωνα, στην ΕΡΤ 1 υπάρχει ένα κοράκι τέτοιο, το οποίο έχει γράψει και βιβλία βλάσφημα εναντίον του Θεού. Αλλά δεν είπαμε ότι ο Έλληνας έχει μέσα του βάθος ψυχής και συνειδήσεως, και αυτό είναι η ευλογία των αιώνων. Και αυτή η ευλογία θα τον ανασύρει στο φως. Πάντοτε ευχόμεθα και πιστεύουμε ότι η αλήθεια του Χριστού θα κυριαρχήσει στη συνείδηση αυτού του λαού και ατομικά και συλλογικά. Διότι υπάρχει και ο ατομικός αγώνας. Να κάνουμε μια παρένθεση τώρα και να συνεχίσουμε σε λίγο. Δεν νομίζω θα μας φτάσει ο καιρός να μιλήσουμε και για την Αθήνα. Εάν δεν μας φτάσει θα το περιλάβουμε σε ένα άλλο, σε μια άλλη εκπομπή μας. Λοιπόν, ήθελα να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι υπάρχουν πολλοί από αυτούς που κατεδίωξαν τον Χριστό, τον αγνώρισαν τον Χριστό ή τον συκοφάντησαν, που στο τέλος της ζωής τους, αγαπητοί φίλοι, μεταστράφησαν. Και ένα παράδειγμα είναι ο λογοτέχνης Εγκονόπουλος, που εντελώς τυχαία είχα διαβάσει μερικά ποίηματά του από ποιητικές συλλογές παλιότερα, όταν είμαστε ακόμα στην πρώτη νεότητά μας, που διαβάζαμε τις ποιητικές συλλογές, και έβλεπα ότι αυτός είναι ένα είδος γαλλικής σχολής, ένας ποιητής που ακολουθεί το σουρεαλισμό. Σε γενικές γραμμές δεν θα εξηγήσουμε τώρα τέτοια πράγματα, τι είναι σουρεαλισμός. Είναι μια τάση και ένα κλίμα ποιήσεως στις αρχές του Μεσοπολέμου στο Παρίσι. Σουρεαλιστές. Εβραϊκά φύλλα και εβραϊκές νοοτροπίες. Εν πάση περιπτώσει, αυτός ήταν παρασυρμένος από το σουρεαλισμό. Όμως εντελώς τυχαία στη τηλεόραση, πριν 20 χρόνια ίσως, 15 χρόνια όταν πέθανε ο Εγκονόπουλος, είχε μια συνέντευξη κάποιος με το ράφτη του Εγκονόπουλου, ο οποίος ήταν και φίλος του Εγκονόπουλου, ένας πολύ απλοϊκός άνθρωπος, ο οποίος μέσα στα άλλα είπε, δίχως να το έχει προσχεδιάσει καθόλου φαίνεται, ότι όταν τον ρώτησε ποια ήταν η τελευταία σου συνάντηση και τα τελευταία λόγια του Εγκονόπουλου, λέει, τον είδα στο νοσοκομείο, λίγο πριν πεθάνει, μια μέρα πριν πεθάνει. Και μου έκανε εντύπωση, λέει, τα τελευταία του λόγια ήταν ότι του είπε, Γιάννη, ευτυχώς πεθαίνω ορθόδοξος. Και ήταν συγκλονιστικό αυτό, αγαπητοί φίλοι. Είναι συγκλονιστικό αυτό. Διότι πρώτα-πρώτα δεν ήταν αισθημένη εκπομπή. Δεύτερον, ξάφνιασε ακόμα και αυτόν που έπαιρνε τη συνέντευξη. Και βλέπουμε ότι ο Θεός, το κορυφαίο σημείο αυτής της υποθέσεως, και έναν άνθρωπο ο οποίος ίσως τον έχει υβρίσει το Θεό, ίσως τον έχει αγνοήσει, δεν ξέρουμε μέχρι την τελευταία του στιγμή τι μπορεί να έχει γίνει. Άθεη η πίεση του Εγκονόπουλου, όμως ίσως ο Εγκονόπουλος να έσωσε τη ζωή του, και ο κάθε Εγκονόπουλος. Εμείς όμως, κάνοντας κριτική καμιά φορά,
καλοπροαίρετα για να βοηθήσουμε κάποιες ψυχές που έχουν πέσει στις παγίδες αυτών και θα ήταν ανάγκη με τη βοήθεια κάποιου αγαπητού προσώπου, φίλου, να κάνουμε μία εκπομπή, θα τον παρακαλέσω και αν δεχτεί, τώρα βρίσκεται στη Σουηδία, μία εκπομπή ειδικώς για τους Έλληνες λογοτέχνες και τους νομπελίστες, για να αρχίζει να ξεκαθαρίζει το τοπίο και με αυτούς. Διότι υπάρχει πάρα πολύ αθεία μέσα σε αυτούς τους νομπελίστες Έλληνες και κρυμμένος μασονισμός, αγαπητοί φίλοι. Αν ο μασονισμός στον Καζαντζάκη είναι φανερός, σε αυτούς είναι κρυμμένος και πρέπει κάποτε σιγά σιγά να αποκαλύπτονται, διότι θα αποκαλυφθούν όλα, όπως είπε και ο Κύριος, όλα τα μυστικά θα φανούν, θα βγουν στο φως, ό,τι έχουμε κάνει θα φανεί, αλλά και εκείνα που τα ακούσατε στο αυτί θα υποθούν στις ταράτσες. Κλείνουμε την παρένθεση και συνεχίζουμε. Και αμέσως έπεσαν από τα μάτια του σαν λέπια και ξαναείδε. Και αφού εσηκώθη, εβαπτίστη. Και μετά το βάπτισμα έλαβε τροφήν και δυνάμωση από την εξάντληση που του είχε φέρει ο βαθύς κλονισμός, τον οποίον αισθάνθη από την εμφάνιση του Κυρίου και την νηστεία, και η νηστεία των τριών ημερών, κατά τις οποίες ούτε έφαγε, ούτε ήπιε τίποτε. Βλέπουμε λοιπόν το βαθύ κλονισμό που είχε πάθει ο Παύλος και μόλις έπεσαν από τα μάτια από τα λέπια, κατά κάποιο τρόπο σημαίνει ότι του ξανάδωσε το φως του. Του έδωσε, έγινε μια καταλλαγή, τον εσυχώρεσε. Θα σου πάρω την τύφλωση. Δεν θα την αφήσω συνέχεια την τύφλωση. Τα μάτια σου χρειάζονται για να πας να δεις και να μιλήσεις. Λοιπόν, και μόλις του πέσαν τα λέπια από τα μάτια, πήρε το μυστικό σήμα ότι ο Θεός τον εσυχώρεσε. Του έδωσε πάλι το φως. Το φως των ματιών και το φως του πνεύματος. Το φως των ματιών δίνει θάρρος στον άνθρωπο, γιατί βλέπει και περπατάει. Και το φως του πνεύματος δίνει ψυχική δύναμη στον άνθρωπο να αγωνιστεί. Μαζί λοιπόν και η χάρη του Αγίου Πνεύματος που γίνεται και του δίδεται με τη βάπτιση του Παύλου και περισσεύει και στον Παύλο, έλαβε και τροφή και δυνάμωση από την εξάντληση που του είχε φέρει ο βαθύς κλονισμός, τον οποίο αισθάνθη από την εμφάνιση του Κυρίου. Ο Παύλος είναι από τους λίγους ανθρώπους που αντίκρισε τον Χριστό. Τον αντίκρισε και ο Άγιος Ιωάννης της Αποκαλύψεως μέσα στη σπηλιά, όπου έπεσε, λέει, σαν νεκρός μόλις τον είδε. Ήταν και ο αγαπημένος μαθητής, το φως της θεότητος, η αστραπή της θεότητος. Τον αντικρίζουν, αγαπητοί φίλοι, μέσω ενός παραπετάσματος, μέσω ενός φίλτρου, και οι αγιασμένοι άνθρωποι, οι μεγάλες άγιες μορφές, οι άγιοι της Ορθοδοξίας μας, τον αντικρίζουν ένα σόπτρο, μέσα από ένα καθρέφτη δηλαδή, μέσα από ένα φακό, γιατί το φως του Χριστού τυφλώνει. Τυφλώνει, τον ετύφλωσε τον Απόστολο Παύλο, το φως της θεότητος. Δεν είναι εύκολο λοιπόν να δει κανείς τον Χριστό. Και κατά θεϊκή παραχώρηση δεν ετύφλωσε το φως της θεότητός του, τους μαθητές και τον κόσμο όλο, διότι μπορούσε να έχει τυφλώσει όλη την ανθρωπότητα, το εκτυφλωτικό φως του σώματος του Χριστού. Όμως κατ' οικονομία θεϊκή, μόνο μία φορά εμφανίστηκε αυτό το φως στο Θαβόρ. Εκεί απαστράπτουσα η ακτινοβολία του σώματος του Χριστού. Έχουμε τους μαθητές να πιάνουν τα μάτια τους, να βάζουν τα μάτια τους έτσι, το χέρι τους έτσι, για να μην τυφλωθούν από την αστραπή της θεότητος, και έχουμε και την εμφάνιση των δύο προφητών, του Ηλία και του Μωυσή. Όλα αυτά είναι σπουδαία πράγματα, αγαπητοί φίλοι. Είναι κορυφαία, ουρανομίκη πράγματα της Ορθοδοξίας που πρέπει να τα ξέρουμε, ότι ο Χριστός είναι απαστράπτον και αυτό το φως της θεότητός του θα τυφλώσει κυριολεκτικά και θα κάψει τους αμαρτωλούς όταν έρθει. Αυτή είναι η κρίση ουσιαστικά. Το ότι δεν θα αντέξουν οι αμαρτωλοί και τα έργα τους στο φως της θεότητος και θα καούν. Δεν θα είναι από μέταλλο
που δεν καίγεται, όπως είναι το αλουμίνιο, το χρυσάφι, δεν θα είναι διαμάντια δηλαδή οι πράξεις τους, αλλά θα είναι άχυρα, τα οποία αμέσως με το φως της θεότητος θα καταστραφούν, θα κάνουν τελείως. Εκείνοι που θα αντέξουν λοιπόν το φως της θεότητος θα είναι εκείνοι που είναι όμοιοι με τον Χριστό, αδελφοί του Χριστού. Θα έχουν θωρακιστεί από αυτή την θεϊκή ακτινοβολία. Αυτή είναι η κρίση και αν δούμε μια εικόνα της κρίσεως θα δούμε στο επάνω μέρος τον Χριστό να αστράπτει και σιγά σιγά προς τα κάτω το φως αυτό να μεταβάλλεται σε ένα πύρινο ποταμό. Αυτός ο πύρινος ποταμός θα συμπαρασύρει τους αποστάτες ανθρώπους και αγγέλους της κολάσεως του Σατανά. Και βέβαια ο Θεός δεν προδιαγράφει κανενός τη μοίρα. Δεν ξέρουμε μέχρι το τέλος, όλα παίζονται. Δεν ξέρουμε μέχρι το τέλος τι θα απογίνει. Εκείνο που ξέρουμε αγαπητοί φίλοι είναι ένα. Ότι για όλους μας ο Θεός δίνει ελπίδες και πιθανότητες ουρανίου βασιλείας. Μας καλεί, μας δίνει το γραμμάτιο, μας λέει υπογράφτε και ελάτε να πάρετε τα χρήματά σας. Είμαι μια τράπεζα δωρεάν. Και κάποιοι λένε όχι. Αυτοί λοιπόν που λένε όχι δεν είναι δυνατόν εκ των υστέρων να τους δεχθεί γιατί θα παραβίαζε και την ελεύθερη βούληση του ανθρώπου. Οι ίδιοι υπογράφουμε την καταδίκη μας λοιπόν. Ας το προσέξουμε αυτό αγαπητοί και ας πάμε στο ταμείο της χάριτος που είναι ο Ιησούς Χριστός να εισπράξουμε από εκεί για να έχουμε το εισιτήριο για την αιωνιότητα. Για μια ζωή αιώνια διότι σταματάει ο χρόνος και όλα μένουν εκεί που είναι. Τίποτα δεν αλλάζει πλέον εκεί. Είναι πάγιες οι καταστάσεις εκεί. Ή εδώ η δεξιά του Χριστού, η αριστερά του Χριστού, μέσος δρόμος δεν υπάρχει εκεί. Γι' αυτό θέλει πάρα πολύ μεγάλη επαγρύπνηση και προσοχή, ιδίως στους νέους ανθρώπους οι οποίοι εύκολα παρασύρονται και από σαρκικά πάθη να κάνουν αγώνα, να πάνε στους πνευματικούς, να ζητήσουν, να δουν το φως αυτό, το ακτινοβόλο του χριστιανισμού που ελευθερώνει τον άνθρωπο και του δίνει όλβια ψυχή, του δίνει ανάταση ψυχική και πνευματική ανάταση. Αυτός ο χριστιανισμός είναι αγαπητοί φίλοι που χρειαζόμαστε σήμερα. Δεν χρειαζόμαστε τίποτα άλλα, ούτε αιρέσεις, ούτε παπισμούς, ούτε ιαχωβισμούς, ούτε τα ψέματα του διαβόλου των στοών και της νέας εποχής και της νέας τάξης των πραγμάτων. Ούτε μετασαρκώσεις, ούτε τα νέα της επιστήμης ολιστικά φαινόμενα, ούτε αστρολογίες, ούτε μαντίες, ούτε μαγείες, ούτε τίποτα. Την αλήθεια χρειαζόμαστε να μας απελευθερώσει η αλήθεια και να πάμε κοντά στο Θεό. Αυτή την αλήθεια του Χριστού λοιπόν, που περιέχεται μέσα στην Αγία Γραφή, να προσπαθούμε πάντοτε να έχουμε μπροστά στα μάτια μας. Ο Απόστολος Παύλος αισθάνθηκε βαθύ κλονισμό, όπως αυτός ο κλονισμός που αισθάνθηκε και ο Άγιος Ιωάννης Αποκαλύψεως. Όπως αυτός που αισθάνθηκε και ο Μωυσής όταν δεν είδε το Θεό τον ίδιο, γιατί του λέει «Εμένα δεν μπορεί να με δει άνθρωπος και να ζήσει», αλλά είδε την κοιωμένη βάτο. Αισθάνθηκε φόβο, τρομερό λέει ο Μωυσής. Έτρεμε σύγκορμος ο Μωυσής όταν είδε την κοιωμένη βάτο. Δεν είναι λοιπόν τόσο απλό το θέμα της θεότητος. Η αστραπή της θεότητος είναι κάτι το δυνατό. Είναι χιλιάδες φορές δυνατότερο από τις ατομικές και πυρηνικές εκρήξεις. Ο Θεός, εκείνος που έκανε το σύμπαν, είναι εκατομμύρια φορές φοβερότερος από το σύμπαν. Τον εβάπτισε λοιπόν τον Απόστολο Παύλο και αυτό είναι ένα άλλο δίδαγμα ότι πρέπει ο κάθε χριστιανός να είναι βαπτισμένος στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος τρεις φορές στην Κολυμπήθρα για να λάβει το Πνεύμα το Άγιο θαυματουργικά. Είναι μυστήριο η βάπτισης. Και μετά την νηστεία των τριών ημερών έφαγε και ήπιε. Ναι, δεν του έδωσε περισσότερη νηστεία ο Θεός, διότι θα τον εξόντωνε αυτή η νηστεία αν την παρέτεινε 15 και 20 ημέρες, ο Παύλος πιθανόν να πέθαινε. Έτσι λοιπόν με τις τρεις ημέρες ήταν μια προσπάθεια και αυτή που έκανε στα μέτρα των δυνατοτήτων, των ανθρωπίνων δυνατοτήτων. Γι' αυτό και εμείς να μην νηστεύουμε εξοντωτικά, αλλά πρέπει να νηστεύουμε.
Νηστεία, βάπτισμα, πόσα πράγματα λοιπόν μέσα σε ένα κεφάλαιο. Βέβαια δεν μας έμεινε καιρός, αγαπητοί φίλοι, και για να μην σας κουράσω θα πρέπει να τελειώσουμε εδώ για σήμερα. Έχουμε υποσχέσεις ότι θα έρθουν και άλλοι στην εκπομπή μας φίλοι, οι οποίοι θα μας, ίσως την άλλη φορά, να έχουμε μαζί μας τον κύριο Αλεξόπουλο, για να συζητήσουμε για τη συνθήκη Σέγγεν και τη συνθήκη της Ρώμης. Δεν το λέω με τα βεβαιότητος, το ελπίζουμε και πιστεύω ότι μια από αυτές τις μέρες θα το κάνουμε. Εμείς θα συνεχίσουμε και άλλη φορά από τις πράξεις των Αποστόλων να διαβάσουμε και άλλα ωραία κομμάτια, υπέροχα κομμάτια που υπάρχουν στις πράξεις των Αποστόλων, και ένα επόμενο κομμάτι θα είναι πάλι με τον Απόστολο Παύλο, ο Απόστολος Παύλος στην Αθήνα. Αλλά εδώ ας τελειώσουμε για σήμερα. Διαβάζουμε πάντοτε από την Καινή Διαθήκη του Τρεμπέλα, αγαπητοί φίλοι, να το έχετε υπόψη σας. Τρεμπέλα, η Καινή Διαθήκη, η οποία έχει πάρα πολύ ωραία ερμηνευτική μετάφραση δίπλα. Κάποιες μικρές σημειώσεις από τους πατέρες, από τα κείμενα, έχει γίνει πολύ καλή δουλειά και είναι πλέον αναγνωρισμένη μαζί με τον Κολιτσάρα Αγία Γραφή. Σας συνιστούμε λοιπόν την Καινή Διαθήκη του Τρεμπέλα να έχετε στο σπίτι σας και να την ανοίγετε πάρα πολύ τακτικά, να βλέπετε μέσα τι συμβαίνει μέσα σε αυτή την οπτική του Ευαγγελίου, για να ταξιδεύει το πνεύμα μας και να ενθουσιάζεται μέσα στο Λόγο του Θεού, ο οποίος είναι ο Λόγος της αληθείας και ο Λόγος της σωτηρίας. Μέχρι την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα, να είστε καλά αγαπητοί φίλοι, να είστε καλά συν Θεό, να είμαστε πάλι μαζί, να μας αξιώσει ο Θεός, να είμαστε πάλι κοντά σας. Μέχρι τότε σας εύχομαι να είστε πάντα καλά και με τις ευλογίες του Κυρίου μας και των Αγίων μας και της Υπεραγίας Θεοτόκου. Χαίρετε, Κύριε.